Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε και πάλι την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς, όπως είδατε και νωρίτερα, υπάρχει μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στην Νέα Μάκρη. Η Μίνα Καραμίτρου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα στην περιοχή. Πρώτα όμως, Μίνα, να σας πούμε ότι αυτή την ώρα βλέπετε σε ζωντανή εικόνα κάμερα του Open, βρίσκεται στο σημείο, βλέπετε τις φλόγες στην περιοχή της Νέας Μάκρης. Είναι σε δύο διαφορετικά σημεία η φωτιά που αυτή τη στιγμή μένεται. Μίνα, καλησπέρα και πάλι. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στην περιοχή? Λοιπόν, στην ουσία να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για μια φωτιά η οποία είναι μέσα σε σπίτια, μέσα σε αυλές σπιτιών. Είναι στην περιοχή Λεβίζη το πιο επικίνδυνο μέτωπο από ό,τι μας ενημερώνουν αυτή τη στιγμή. Και λέω το πιο επικίνδυνο μέτωπο γιατί είναι δύο τα μέτωπα αυτή τη στιγμή στη Νέα Μάκρη. Το ένα είναι κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Εφραίου, από ό,τι λένε από την πυροσβεστική, χωρίς να απειλεί το μοναστήρι. Το ξαναλέω σύμφωνα με την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η δεύτερη όμως και η πιο επικίνδυνη πυρκαγιά στη Νέα Μάκρη είναι αυτή τη στιγμή στην περιοχή Λεβίζη. Είναι μια περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ερμού, Ανατολής και Ονείρων. Μας λένε οι πυροσβέστες ότι είναι στην ουσία μέσα σε οικοπαιδικούς χώρους. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ξαναλέω, εικόνα για ζημιές σε αυλές σπιτιών. Όμως μιλάμε στην ουσία για μια φωτιά η οποία έχει εκδηλωθεί μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίας Παρασκευής, στο ύψος της οδού Βασιλείου Ρώτα, ενώ αυτή τη στιγμή κάνουν εγκαταστάσεις τόσο πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής, όσο επίσης και εθελοντές, αλλά και υδροφόρες του Δήμου της περιοχής, και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκεται στην περιοχή, καθώς είναι μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε αρχικά σε τέσσερα διαφορετικά μέτωπα στην περιοχή της Νέας Μάκρης. Τα δύο κατάφεραν οι πυροσβέστες να τα σβήσουν γρήγορα, όμως είναι δύο επικίνδυνα μέτωπα αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Πνέουν δυτικοί άνεμοι, από ό,τι μας λένε από το κέντρο επιχειρήσεων, πλέουν άνεμοι οι οποίοι είναι ισχυροί, είναι νύχτα, δεν πετούν τα εναέρια μέσα, σπέβδουν στο σημείο όσο γίνεται και περισσότερες πυροσβεστικές δυνάμεις. Μαθαίνουμε ότι σπέβδουν και πυροσβεστικά οχήματα και από άλλες περιοχές. Είναι μια αρκετά επικίνδυνη πυρκαγιά. Μάλιστα. Μίνα, να σε ευχαριστήσω. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε και έναν κάτοικο της περιοχής, από την περιοχή Λιβύση, ο οποίος αυτήν την ώρα βρίσκεται στην παραλία της Νέας Μάκρης, και αυτό γιατί έπρεπε να φύγει από το σπίτι του για να μην κινδυνεύσει. Ο κύριος είναι ο Γιάννης Μπαβέλας. Κύριε Μπαβέλα, μας ακούτε? Ναι, καλησπέρα. Εσείς αυτήν την ώρα βρίσκεστε στην παραλία της Νέας Μάκρης και από ό,τι γνωρίζω είστε μαζί με αρκετό κόσμο από την περιοχή. Ναι, έχει κατέβει αρκετός κόσμος εδώ. Ήταν άμεση κινητοποίηση, μπορώ να πω. Εμείς μένουμε ανάμεσα στις δύο εστίες, 1,5 χιλιόμετρο δηλαδή από το μοναστήρι του Αγίου Εφραίου και προς το Λιβύση. Ήταν τη φωτιά, δηλαδή αμέσως κινητοποιηθήκαμε και υπήρξε κινητοποίηση μεγάλη. Οπότε από τις ντουντούκες μας ειδοποίησαν να εκενώσουμε τα σπίτια και κατεβήκαμε εδώ στην παραλία. Άλλοι είναι στην πλατεία. Πάντως γενικά όλος ο κόσμος έχει κατευθυνθεί προς την πλατεία και προς την παραλία της Νέας Μάκρης. Ήταν δύο τα μέτωπα αρχικά, τουλάχιστον αυτά που βλέπα εγώ από την ταράτσα. Ήταν ένα στον Άγιο Εφραίμ και ένα στο Λιβύση. Mm-hmm. Λοιπόν, το Άγιο Εφραίμ είναι μικρό από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να έχει σβήσει τώρα. Δεν το βλέπω και από εδώ, δεν το βλέπω να είναι ενεργό. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Εσείς νωρίτερα τι συναντήσατε στην περιοχή? Μας είπατε ότι από τις ντουντούκες σας είπαν να απομακρυνθείτε από την περιοχή. Σπίτια, είχαν φτάσει πολύ κοντά στα σπίτια οι φλόγες? Στα σπίτια ήταν, σας λέω, σε εμάς ήταν περίπου στο 1,5 χιλιόμετρο, αλλά σίγουρα έχουν μπει και στα σπίτια εδώ από ανθρώπους που μένουν εκεί κοντά. Άκουσα ότι έχουν μπει και στα σπίτια οι φλόγες. Μάλιστα, το κρατάμε αυτό. Έχουν καεί και σπίτια δηλαδή, από ό,τι ακούω εδώ από τους ανθρώπους που είναι εδώ κοντά μας. Καθόμαστε εδώ δηλαδή. Περιμένουμε αυτό να επιβεβαιωθεί, κύριε Μπαβέλα, και από την πυροσβεστική. Να σας ευχαριστήσουμε και πάμε τώρα στον κύριο Νίκο Πέπα, τον αντιπεριφερειάρχη. Είστε στην περιοχή κι εσείς, αντιπεριφερειάρχα? Ναι, καλησπέρα. Είμαι εδώ ακριβώς στο σημείο που είναι το πρόβλημα τώρα. Είναι στην περιοχή, έχει δώσει εγκαίνωση στην περιοχή Λεβίση και Άγιος Εφραίμ.
Μέσω του 112 έχει σταλεί μήνυμα στους κατοίκους. Για να εξηγήσω καλύτερα τα πράγματα, όπως ερχόμαστε τη λεωφόρο Μαραθώνος με μέτωπο προς, προς τη Ραφίνα, ας πούμε, η φωτιά είναι από την πάνω πλευρά, από τη δεξιά, πλευρά, από την ορεινή πλευρά του δρόμου. Από πού ήταν, κύριε? Όσο περνάει η ώρα, βλέπετε ότι η φωτιά θεριεύει, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος. Έχετε κάποια εικόνα για κατοικίες? Γιατί ακούσαμε πριν τον κάτοικο, ο οποίος μας ανέφερε ότι υπάρχουν υλικές ζημιές, ότι η φωτιά ήταν μέσα στα σπίτια. Η φωτιά αυτή τη στιγμή είναι μέσα στον κατοικημένο ιστό. Ελπίζουμε ότι δεν υπάρχουν απώλειες σε σπίτια. Είναι πολύ έντονη η φωτιά. Δεν σας έχει γίνει κάποια αναφορά για κάποιον πολίτη ο οποίος χρειάζεται βοήθεια? Αυτή τη στιγμή η αστυνομία εκτελεί το έργο της εκένωσης. Εμείς ως περιφέρεια είμαστε εδώ και έχουμε διαθέσει ήδη τα απαραίτητα με ερπιστριοφόρα και με υδροφόρες και σε λίγο θα είναι στην περιοχή και ο περιφερειάρχης. Mm-hmm. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε. Μίνα, επιστρέφουμε σε σένα να μας πεις, να μας δώσεις λίγο την εικόνα αυτήν την ώρα. Βλέπουμε και στους δέκτες μας την φωτιά, η οποία συνεχώς θεριεύει. Είναι πολύ δύσκολη η νύχτα για την περιοχή της Νέας Μάκρης και μεγάλη αγωνία και των κατοίκων, γιατί έχουν απομακρυνθεί, όπως μας ανέφεραν, και έχουν πάει σε ασφαλές σημείο οι περισσότεροι, αλλά δεν ξέρουν τι γίνεται πίσω στις κατοικίες τους. Αυτό που μαθαίνω εγώ από το κέντρο επιχειρήσεων είναι ότι είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά μέσα στον αστικό ιστό. Δεν είναι μια πυρκαγιά η οποία έχει ξεσπάσει στο βουνό και γίνονται καταστάσεις της πυροσβεστικής ώστε να μην κατέβει φωτιά στην κατοικημένη περιοχή. Είναι μια φωτιά η οποία έχει εκδηλωθεί στην ουσία μέσα σε οικοπαιδικούς χώρους, μέσα στις αυλές σπιτιών. Δεν είναι τυχαίο ότι και στα δύο έκτακτα δελτία ειδήσεων του Open Γιάννη αναφέραμε συγκεκριμένες οδούς που έχουν ξεσπάσει πυρκαγιά. Και δεν είναι και τυχαίο ότι έχει ζητηθεί από τα άτομα, από τους κατοίκους που βρίσκονται σε αυτές τις συγκεκριμένες οδούς και είναι στα σπίτια τους, να τα εγκαταλείψουν και να κατευθυνθούν προς πιο ασφαλές σημείο. Είναι μια φωτιά η οποία νομίζω ότι το βλέπουμε ξεκάθαρα και στην εικόνα που δίνει αυτή τη στιγμή η κάμερα του Open που βρίσκεται στο σημείο της πυρκαγιάς. Είναι μια φωτιά η οποία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Είναι μια φωτιά, όπως λένε χαρακτηριστικά οι πυροσβέστες, η οποία έχει ανοίξει, η οποία καίει, ανεξέλεγκτη μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι μια φωτιά η οποία λοιπόν έχει αυτή την εικόνα που φαίνεται, που μας δίνουν και οι συνάδελφοι οπερατέρ που βρίσκονται στο σημείο, η οποία είναι στην ουσία μέσα στις αυλές των σπιτιών. Θυμίζω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το ξαναλέω, σημεία τα οποία έχει διακοπεί η κυκλοφορία και το ξαναλέω είναι στην οδό Αγίας Παρασκευής, στο ύψος της οδού Βασιλείου Ρώτα. Καλό είναι αυτή τη στιγμή να αποφεύγονται οι μετακινήσεις. Αυτό που μαθαίνω εγώ είναι ότι όσοι κάτοικοι ήταν στα σπίτια τους, στις οδούς που σας προανέφερα, Ερμού, Ανατολής και Ονείρων, έχει ζητηθεί να απομακρυνθούν, βρίσκονται σε διάφορα σημεία, κυρίως στην παραλία, όπως ακούσαμε και τον κάτοικο της περιοχής να μας λέει. Ενώ γίνεται συνεχώς έκκληση, όσοι βρίσκονται στα σημεία αυτά να μην κατευθυνθούν προς τα σημεία που είναι τα σπίτια τους αυτή τη στιγμή και φυσικά να κατευθυνθούν σε ασφαλή σημεία. Ξαναλέω ότι είναι μια φωτιά η οποία είναι μέσα στον αστικό ιστό και έχει ζητηθεί από πυροσβεστικές δυνάμεις και από άλλα σημεία της Αττικής να κατευθύνονται στο σημείο αυτό. Και δεν είναι και τυχαίο ότι αμέσως ζητήθηκε από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, κλιμάκιό του, να κατευθυνθεί τώρα, αυτή την ώρα, στο σημείο της πυρκαγιάς, καθώς ξαναλέω ότι αρχικά ήταν 4 τα σημεία που εκδηλώθηκε απόψε πυρκαγιά στη Νέα Μάκρη, με 2 να είναι τα πιο σοβαρά. Και δύσκολη νύχτα, σίγουρα για την περιοχή. Νύχτα. Μία άνω τελεία, Μίνα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε και τον Βαγγέλη Κυπαρίση, τον αντιδήμαρχο Μαραθώνα, ο οποίος βρίσκεται εκεί από την πρώτη στιγμή. Να μας δώσει λοιπόν την εικόνα που επικρατεί αυτήν την ώρα. Ακούσαμε πριν τόσο κατοίκους όσο και από το ρεπορτάζ που προκύπτει, αντιδήμαρχη, ότι η εικόνα είναι όλο και πιο δύσκολη. Οι φλόγες έχουν φτάσει στις αυλές. Έχετε εσείς κάποια εικόνα για καταγραφή ζημιών? Καίγονται σπίτια?
έχω εικόνα για καταγραφή ζημιών. Προς το παρόν όχι σοβαρά, δηλαδή έχει κάποιο σπίτι ολόκληρο να έχω δει εγώ, στις 102 που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Έτσι, αλλά με τη διασπορά που γίνεται και με τις χελιδώσεις δεν θα το αποφύγουμε αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι να κλείσει η περιοχή καλά, όπως έχει συμβεί με την αστυνομία. Να κατευθυνθεί ο κόσμος στο αθλητικό και πολιτιστικό πάρκο σύμφωνα με το σχέδιο που γίνεται αρχική συγκέντρωση και να αφήσουν μετά τις επεμβατικές δυνάμεις ο κόσμος να κάνει τη δουλειά τους. Παρακαλώ, κάνω έκκληση, όχι περίεργοι στην περιοχή. Όχι οι άνθρωποι που να έρχονται να βλέπουν περίεργα τι γίνεται. Επίσης, όσοι έχουν σπίτια, να κοιτάξουν αυτή τη στιγμή την ασφάλεια τη δική τους και για τα υπόλοιπα θα φροντίσουν οι δυνάμεις που είναι μέσα. Έτσι κι αλλιώς ήδη δεν μπορούν να βοηθήσουν αυτή τη στιγμή. Κύριε Κυπαρίση, δίνετε την εικόνα ότι η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη στην περιοχή? Όχι, δεν είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές κυλιδώσεις οι οποίες, επειδή είναι και κατοικημένη η περιοχή, δεν μπορούν να ελεγχθούν. Δηλαδή, δεν μπορούν να ξέρουν πότε να σταματήσουν, να το πω αλλιώς. Υπάρχει κάποιο, επειδή είναι αρκετά τα μέτωπα. Πάντως, όλη η δημοκρατία είναι από την αρχή στο πόδι, όλες τις δυνάμεις έχουν διατεθεί. Η πυροσβεστική όλο και ενισχύεται. Έτσι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια σε μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Σε μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Ναι, μια ερώτηση θα θέλαμε να σας κάνουμε τελευταία σχετικά με την εικόνα. Θεωρείτε ότι ενδέχεται να είναι και εμπριστική επίθεση? Δεν είναι εύκολο κανείς τέτοιο άλλο να κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε όσο μπορούμε τις καταστροφές σε περιουσίες και πάνω απ' όλα να μην χάσουμε άνθρωπο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και αυτή πρέπει για να κάνουμε τη δουλειά του. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κυπαρίση. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Κύριε Πατούλη, καλησπέρα. Θα μας πείτε λιγάκι για τι μαθαίνετε από την περιοχή, πώς είναι τα πράγματα? Είναι δύσκολη η νύχτα με την φωτιά? Έτσι φαίνεται, μεταβαίνω εκεί τώρα μόλις φαινόν τη διασταύρωση της Ελφίνας. Ήδη έχουν μεταβεί οι αντιπεριφερειάρχες, οι πολιτικές προστασίες και ο χωρικός, ο κύριος Αυγερινός, αλλά και ο κύριος Πέπας. Αυτή τη στιγμή πράγματι φαίνεται ότι 4 με 5 εστίες υπήρξαν την ίδια στιγμή σε διαφορετικές αποστάσεις. Προφανώς αυτό κάτι μας θυμίζει το καλοκαίρι. Και βέβαια πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Ήδη έχουν γίνει εκενώσεις στον Άγιο Εφραίμ και στο Λεβίδι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η νύχτα θα είναι μεγάλη. Ήδη 14 υδροφόρα οχήματα από την πρώτη στιγμή συνεπικουρούν την προσπάθεια του πυροσβεστικού σώματος της περιφερίας μας και βεβαίως νομίζω ότι και άλλες δυνάμεις θα πρέπει να έρθουν και θα έρθουν εφόσον ζητηθούν από την πυροσβεστική και όπως ακούστηκε και προφανώς συνεχώς φτάνουν και δυνάμεις πυροσβεστικού σώματος. Και όση ώρα μας μιλάτε, κύριε Περιφερειάρχα, βλέπουμε σε ζωντανή εικόνα την δύσκολη τη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες. Είναι πραγματικά λεπτό με το λεπτό όλο και θεριεύουν οι φλόγες. Θα είναι μια δύσκολη μάχη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να επιστρέψουμε στην Μίνα Καραμήτρου. Μίνα, έχουμε κάποια νεότερα στοιχεία σχετικά με την μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη την ώρα αυτή στην Νέα Μάκρη? Να δώσω μία ακόμα χρηστική πληροφορία. Πριν από λίγο, λοιπόν, ενημερωθήκαμε από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για νέους δρόμους που έχουν κλείσει στην περιοχή. Να πούμε, λοιπόν, ότι υπάρχει η εκτροπή κυκλοφορίας Διονύσου και Μαραθώνος, Ερμού και Αρτέμιδας, Διονύσου στον Άγιο Πέτρο και Σπύρου Λούι και Μαραθώνος. Και επίσης αυτές οι εκτροπές καταλαβαίνετε ότι γίνονται αυτή τη στιγμή διότι πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι για να μπορέσουν να κυκλοφορούν όσο γίνεται πιο εύκολα και πιο γρήγορα τα πυροσβεστικά οχήματα. Και φυσικά γιατί δεν πρέπει να κυκλοφορούν στα σημεία αυτά κάτοικοι, καθώς είναι το μέτωπο της πυρκαγιάς τέτοιο, το οποίο είναι επικίνδυνο για τα σημεία τα οποία σας ανέφερα. Συνεχώς ακούμε από το κέντρο επιχειρήσουν ότι ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες αυτή τη στιγμή για κάποιες ζημιές
σε αυλές σπιτιών. Είναι πληροφορίες όμως που ακόμα δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν με απόλυτη ασφάλεια. Νομίζω ότι πρωτίστως αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουν οι πυροσβέστες, Γιάννη, είναι να κάνουν τις εγκαταστάσεις τους έτσι ώστε να μπορούν να χτυπήσουν τη φωτιά και επίσης να κάνουν και έλεγχο μέσα στα σπίτια, να δουν εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει παραμείνει σε σπίτι όπου είναι πολύ κοντά στην εστία της πυρκαγιάς και φυσικά να τον απομακρύνουν από το σημείο εκείνο. Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσω. Πάντως συνεχώς ακούμε για ενισχύσεις τόσο σε πυροσβεστικά οχήματα όσο και σε οχήματα των Δήμων, ότι τρέχουν στο σημείο όσο γίνεται περισσότερα οχήματα υδροφόρες των Δήμων, εθελοντές, και όσο γίνεται και περισσότερα οχήματα. Για να θέσουν όσο το δυνατόν και γρηγορότερο γίνεται έτσι την φωτιά υπό έλεγχο, να μην γίνουν μεγάλες καταστροφές, να μην δούμε τις εικόνες που είδαμε το καλοκαίρι σε σπίτια μεγάλες που περιουσίες καταστράφηκαν και κόπη μιας ζωής. Βλέπουμε τώρα σε ζωντανή σύνδεση ο Άγγελος Βόσος, ο οπερατέρ, δίνει την εικόνα. Βλέπουμε ότι η φωτιά μένεται και θα είναι σε εξέλιξη για πολλές ώρες ακόμα. Αυτή είναι και η εικόνα που μας δίνουν. Οι πυροσβέστες κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Για οτιδήποτε νεότερο, κυρίες και κύριοι, θα διακόψουμε και πάλι την ροή του προγράμματός μας.